Αλλο! Πεσαρά! Μέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Μπασιάκου που γίνεται κάθε Τετάρτη η Λαϊκή. Πώς βλέπετε την κίνηση και πώς ήταν και η κίνηση έτσι μέσα στις γιορτές, αγόρασε ο κόσμος λαχανικά και φρούτα έτσι για το γιορτινό τραπέζι? Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη και τύχη, να έχουμε τύχη λίγο. Κοιτάξτε, η Λαϊκή σήμερα δεν βλέπω να έχει κίνηση πολύ. Έχει ελάχιστο κόσμο. Τώρα είναι και μετά την πρωτοχρονιά, ο κόσμος δεν έχει και χρήματα, τα έχει καταναλώσει σε ρούχα, σε είδη ανάγκης αλλού και οπωσδήποτε δυσκολεύεται η κατάσταση. Τώρα πώς είδατε κι εσείς, έτσι, είδαμε ότι δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις έτσι, και στα λοιπάσματα, μείνατε ικανοποιημένοι, έχετε λάβει αυτά τα χρήματα, πώς είδατε αυτό το μέτρο? Να σας πω ότι εντάξει, ακόμα δεν τα έχουμε πάρει, απλώς έχουν πει κάποιες επιδοτήσεις, όπως έχουν βγάλει και κάτι από ζημιές, από περίγωγα, από διάφορα. Αλλά ακόμα δεν τα έχουμε πάρει, δεν μπορώ να πω ότι τα έχουμε πάρει. Επίσης έχει ανακοινώσει έτσι, η κυβέρνηση ότι ίσως και το food pass, έτσι, αυτό που λένε ότι θα είναι στα σούπερ μάρκετ, ότι θα έρθει και σε εσάς εδώ. Στη Λαϊκή, ποια είναι η δική σας γνώμη σχετικά με αυτό? Εγώ να σας πω, είμαι ο πρώτος που μου αρέσει και θέλω να γίνει αυτό. Το θέλω, γιατί ο κόσμος δεν έχει ρευστό και οπωσδήποτε με την κάρτα, όπως πάει στο σούπερ μάρκετ, έτσι θα παίρνει και εδώ πράγματα στη Λαϊκή. Απλά λέμε και τεχνικά, πιστεύετε ότι μπορείτε να το στηρίξετε αυτό? Ναι, και βέβαια θα το στηρίξω. Ναι, αμέ, είναι πολύ καλό αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Και τέλος, έτσι, αν είχατε προβλήματα τώρα να αντιμετωπίζετε με τον παγετό ή και με την έλλειψη που δεν έχει βρέξει? Όχι, με τον παγετό δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τώρα στην πορεία δεν ξέρω τι θα υπάρχει. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουμε προβλήματα. Το Αργολίδα δεν έχει ακόμα. Α, έχετε έρθει από την Αργολίδα? Ναι, ναι, Άργος, Σχοινοχωρία. Πώς βλέπετε έτσι εδώ αυτή τη Λαϊκή, πηγαίνετε και σε άλλες, πώς θα συγκρίνετε ας πούμε? Ναι, να σας πω ότι πήγαινα και σε άλλες, έχω τώρα σταματήσει λόγω κούρασης, αλλά όλες οι Λαϊκές είναι πεσμένες. Δεν υπάρχει κίνηση. Ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει με την κάρτα και έτσι δεν έχει ρευστό για να έρθει εδώ να πληρώσει, να πάρει ένα κιλό φρούτα ή κάποτε παίρνανε τσάντες. Τώρα δυστυχώς παίρνουν ελάχιστα κιλά. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Μπασιάκου. Έτσι να μας πείτε πώς βλέπετε την κίνηση σήμερα και γενικά έτσι στις γιορτές κινήθηκε η Λαϊκή, δηλαδή θα λέγατε ο κόσμος αγόρασε φρούτα και λαχανικά έτσι για το γιορτινό τραπέζι? Μέσα στις γιορτές, πριν τις γιορτές αγόρασανε. Τώρα μετά τις γιορτές είναι λίγο δύσκολο, δεν βγαίνει πολύ κόσμος, έχει αγοράσει και τώρα βγαίνει μόνο για τα πιο απαραίτητα που χρειάζεται. Είδαμε έτσι ότι δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και σε εσάς για ελαφρύνσεις. Πήρατε αυτά τα χρήματα, πώς είστε ικανοποιημένοι? Ικανοποιημένοι δεν είμαστε, αλλά εντάξει, βοηθάει. Ό,τι παίρνουμε, κάτι βοηθάει. Κάτι βοηθάει. Τώρα αντιμετωπίζετε προβλήματα με παγετό, είτε με την έλλειψη ότι δεν έχει βρέξει και καθόλου? Εμείς από εκεί που είμαι εγώ δεν έχουμε προβλήματα με παγετό, αλλά με έλλειψη βροχής ναι, έχουμε. Από πού έχετε έρθει? Από Ξυλόκαστρο, Κορινθίας. Πώς βλέπετε, έτσι πάτε και σε άλλες Λαϊκές, πώς βλέπετε και την κίνηση αλλού? Είναι περίπου το ίδιο, είναι παντού. Το ίδιο είναι η κίνηση, είναι το ίδιο. Και στην Αθήνα το ίδιο είναι και εδώ το ίδιο είναι, όπου να πας, οι Λαϊκές το ίδιο. Και τι σας λένε έτσι γενικότερα και οι καταναλωτές, ρωτάνε εδώ τις τιμές? Είναι... Ρωτάνε τις τιμές, κοιτάνε να βρουν ό,τι πιο οικονομικό πωλείται, να κοιτάνε και αυτοί να γλιτώσουν κάποια χρήματα, όπως όλοι μας. Και τέλος βλέπουμε έτσι ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι το food pass, αυτό που θα δοθεί για το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, θα επεκταθεί και στις Λαϊκές. Πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο, ποια είναι η γνώμη σας? Καλό φαίνεται, καλό φαίνεται. Θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Καλό φαίνεται. Αυτό πιστεύετε ότι μπορείτε κι εσείς να το στηρίξετε? Άμα μπορούμε, ό,τι μπορούμε καλύτερα θα κάνουμε για τον καταναλωτή. Εμείς να πουλήσουμε θέλουμε, τώρα να πουλάμε και λίγο πιο φτηνά, τι να κάνουμε. Θα πουλήσουμε για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει. Καλή χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ με έναν παραγωγό από το Λεωνίδιο. Να μας πείτε πώς βλέπετε έτσι την κίνηση σήμερα και γενικά και τις γιορτινές έτσι ημέρες. Ψώνεις ο κόσμος από τη Λαϊκή για το γιορτινό τραπέζι? Εντάξει, η Χριστούγεννα πρωτοχρονιά είχε λίγο κίνηση. Σήμερα δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά πιστεύω ότι δεν βοηθάει και ο καιρός. Είχε πάρα πολύ πάγο. Μας βοηθάει ο κόσμος όσο μπορεί. Τον ευχαριστούμε.
κάνουμε και εμείς όσο μπορούμε καλύτερες τιμές, μπορούμε να δείξουμε τα πράγματα. Τι άλλο να σας πω. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα. Τώρα αντιμετωπίζετε έτσι προβλήματα με τον πάγο ή με την έλλειψη νερού εκεί. Ναι, έχει κάνει. Αλλά αντιμετωπίζουμε προβλήματα ότι έχουν ακριβήνει τα λιπάσματα, έχουν ακριβήνει τα σπορικά όλα και δεν μπορούμε να βγούμε οικονομικώς. Είδαμε κάποιες επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Έχετε λάβει αυτά ό, τα χρήματα. Δεν έχουμε επιδοτήσεις γιατί είμαστε σε λαϊκές αγορές, δεν στέλνουμε σε λαϊκές αγορές γιατί δεν μπορούμε να βγούμε επιδοτήσεις. Πιστεύω όμως θα μας βοηθήσει και εμάς με κάποιο τρόπο γιατί δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο τέλος. Είναι λίγο δύσκολο. Πηγαίνετε και σε άλλες λαϊκές, πώς βλέπετε εκεί την κατάσταση. Και εδώ Τετάρτη Σάββατο στην Τρίπολη. Αυτό πώς βλέπετε και εκεί την κατάσταση που είμαστε σε σύγκριση με το Λεωνίδιο. Το Λεωνίδιο είναι μικρή περιοχή, εντάξει, καμιά σύγκριση με δύο λαϊκές, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Είναι μικρή περιοχή, είναι πιο. Τέλος, έχει ανακοινώσει έτσι η κυβέρνηση ότι το food pass που είναι για τα σούπερ μάρκετ κτλ. Θα μεταφερθεί ίσως και στις λαϊκές. Πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο. Εντάξει, το έχουν βάλει όλοι, κάποια στιγμή θα το βάλουμε κι εμείς. Και λογικό είναι, εντάξει. Πρέπει να μπει. Ο κόσμος πρέπει να πληρώσει και με κάρτα. Κάποια στιγμή θα μπει. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Οπότε, άρα είστε θετικοί, δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν είμαστε θετικοί. Κάποιοι σπίτι θα το βάλουμε υποχρεωτικά, οπότε παντού έχουν μπει. Οπότε δεν γίνεται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Πώς βλέπετε έτσι την κίνηση μετά τις γιορτές και πώς κινήθηκε γενικά και κατά τη διάρκεια των γιορτών, αγόρασε ο κόσμος έτσι λαχανικά και φρούτα για το γιορτινό τραπέζι. Οι λαϊκές αγορές λειτουργήσαν και πριν τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά. Η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Δεν είχαμε τη μεγάλη άνοδο που περιμέναμε. Αυτό που περιμέναμε πριν τις γιορτές ήταν συνηθισμένα Σάββατα με μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης. Ο κόσμος προτιμά προϊόντα τα οποία είναι φρέσκα και βρίσκει στη λαϊκή αγορά, προτιμά προϊόντα τα οποία είναι φτηνότερα, σίγουρα σε σχέση με τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Ποια θα λέγατε ότι είναι έτσι τώρα τα προϊόντα της εποχής, ας πούμε. Πορτοκάλια και μήλα είναι τα φρούτα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετά μαρούλια και λάχανα σε πληθώρα. Από εκεί και πέρα, σε μικρότερο βαθμό, ας πούμε, μελιτζάνες, πιπεριές και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι και εκτός εποχής, αλλά υπάρχουν στη λαϊκή αγορά και είναι εξαιρετικής ποιότητας. Ο κόσμος έτσι τι προτιμά περισσότερο, τι βλέπετε κι εσείς ως παραγωγή, προϊόντα εποχής ή και εκτός. Προτιμά τα προϊόντα εποχής, και αυτό πρέπει να κάνει άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια συνήθεια να νομίζουμε ότι βρίσκουμε όλα τα προϊόντα όλες τις εποχές του χρόνου. Και αυτό γίνεται είτε γιατί υπάρχουν πολλές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, είτε γιατί τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ από εισαγωγές. Καλό είναι πάντως ο κόσμος να προτιμά τα προϊόντα εποχής. Πώς βλέπετε, έτσι είδαμε, η κυβέρνηση έδωσε και κάποιες επιδοτήσεις σε εσάς τους παραγωγούς. Έχετε λάβει αυτά τα χρήματα, είστε ικανοποιημένος. Επιδοτήσεις. Σχετικά με τα λιπάσματα. Ναι, έδωσε μια πολύ μικρή επιδότηση. Βέβαια, είναι ελάχιστο σε σχέση με την αύξηση που έχουν πάρει. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι τα λιπάσματα υπάρχουν συσκευασίες που έχουν πάρει 100% επάνω, δηλαδή δύο φορές περισσότερο η τιμή τους. Υπάρχουν και κάποια που έχουν ξεπεράσει αυτή την τιμή. Τώρα, ένα ποσοστό 10% είναι ούτε καν το ΦΠΑ δεν καλύπτει, επί της ουσίας. Έτσι. Και σχετικά με το food pass που θα δοθεί για τα σούπερ μάρκετ και την αγροπολία, σκέφτονται λέει να είναι και εδώ στη λαϊκή, να υπάρχει για τη λαϊκή. Πώς το βλέπετε εσείς και τι σας λένε και συνάδελφοι εδώ σχετικά με αυτό. Η λαϊκή αγορά δεν διαθέτει ακόμη μηχανήματα για να μπορούμε να πληρωθούμε είτε με κάρτα είτε μέσα από αυτό το σύστημα του food pass, το οποίο και αυτό θα είναι το πιθανότερο να είναι μέσα από κάρτα. Αυτό που χρειάζεται είναι είτε να δοθεί γιατί βάζοντας διαρκώς καινούρια μηχανήματα, είτε ταμιακές είτε μηχανήματα που παίρνουν κάρτες, αυξάνουμε και το κόστος. Έτσι. Δηλαδή, ένα μηχάνημα θέλει 300 ευρώ και θέλει και μια μηνιαία συνδρομή. Θα θέλαμε να βάλουμε μηχανήματα. Ο κόσμος έχει μια συνήθεια πλέον να πληρώνει με κάρτες, το προσπαθούμε, αλλά θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μην επιπερνόμαστε όλο το κόστος και διαρκώς το